συζήτηση, ενημέρωση που θα κάνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προγραμματισμένο ήταν, είχε έτσι, ανακοινωθεί. Στον κύριο Παυλόπουλο για τα αποτελέσματα του Eurogroup και τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε χθες. Να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας φεύγει τώρα, όπως βλέπουμε, από το Μέγαρο Μαξίμου και περπατά ακριβώς απέναντι στο Προεδρικό Μέγαρο. Η γνωστή διαδρομή, έτσι. Όπου τον περιμένει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Και βέβαια, μετά από αυτή τη συνάντηση, να πούμε ότι έχει γίνει με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού πρόταση για να συναντηθεί και με τους πολιτικούς αρχηγούς όπου τον περιμένει για τα αποτελέσματα του χθεσινού Eurogroup και το τι σημαίνει αυτό για την πορεία και την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να μπαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο. Βέβαια, η πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Πρωθυπουργού ήταν το Twitter, έτσι, γυρίζουμε σελίδα. Που είδαμε χθες από νωρίς αμέσως μετά το άκουσμα και την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Eurogroup. Σήμερα νομίζω είναι προγραμματισμένη και η ενημέρωση των συντακτών από τον κύριο Τζανακόπουλο, briefing, έτσι, οπότε και εκεί θα δοθούν αρκετές. Και βέβαια θα υπάρξει προφανώς ενημέρωση και μετά τη συνάντηση που έχουμε εδώ και τη χειραψία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μπήκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Θα δούμε τα πλάνα από τους από το συνεργείο της ΕΡΤ και εντός του χώρου. Περιμένει. Να τόσο ο κύριος Παυλόπουλος. Ναι. Θα τον υποδεχθεί και βέβαια θα έχουμε θα ακούσουμε τώρα και την ομιλία. Ναι. Αν μπορούμε να ακούσουμε έτσι τον πρώτο διάλογο, τους πρώτους διαλόγους, τις πρώτες κουβέντες μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Ενημερώσω για τις χθεσινές αποφάσεις. Νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αυτό που θα σας πω σε λίγα λόγια είναι ότι είχαμε ένα καθοριστικό βήμα χθες. Ένα καθοριστικό βήμα για την έξοδο της χώρας από την πολιτική κρίση. Δόθηκε ένα σαφές σήμα εμπιστοσύνης προς τις αγορές και ταυτόχρονα νομίζω ότι αυτό που αφορά και τον ελληνικό λαό που έχει υποστεί με ιόβια υπομονή και ψυχραιμία θυσίες, μεγάλες θυσίες, δόθηκε και μία σαφής δέσμευση για το οριστικό τέλος των προγραμμάτων, των μνημονίων, με το τέλος του τρίτου προγράμματος σε ένα χρόνο από σήμερα. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και όχι να χαλαρώσουμε, να εντείνουμε τις προσπάθειές μας αυτά τα βήματα τα τελευταία, ώστε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για μια δυναμική ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας, που όμως θα μεταφραστεί και στο επίπεδο της ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών σε μια προοπτική δίκαιης ανάκαμψης, δίκαιης ανάπτυξης και επούλωσης των μεγάλων πληγών της κρίσης. Εγώ θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σταθώ και σε κάτι άλλο όμως, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Ελλάδα, και η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο από τη χθεσινή εξέλιξη, είναι από την πορεία του τελευταίου διαστήματος, η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη φορά με πάρα πολλούς συμμάχους και υποστηρικτές στο διεθνές τερέωμα. Μετά από πολύ καιρό. Και αυτό είναι κρίσιμο, διότι γνωρίζουμε, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά, με εντάσεις γύρω μας. Καταφέραμε να κρατηθούμε στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι σημαντικό. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο παραδοσιακοί σύμμαχοί μας στηρίζουν τις προσπάθειές μας. Έχουμε μπροστά μας την προσπάθεια να διεκδικήσουμε δίκαια αιτήματα δεκαετιών. Στη Γενέβη, τέλος του μήνα, έχουμε μία ακόμα κρίσιμη διάσκεψη για το Κυπριακό. Και άρα νομίζω ότι αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα, πέραν δηλαδή της θετικής χθεσινής εξέλιξης, ότι πατάμε ξανά στα πόδια μας και έχουμε ισχυρές και σημαντικές συμμαχίες για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων που αφορούν τον ελληνικό λαό πρωτίστως, αλλά και τον ελληνισμό ευρύτερα.
Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι την χθεσινή απόφαση του Eurogroup πρέπει να την εκλάβουμε ως την αφετηρία της τελικής μεγάλης προσπάθειας για την οριστική έξοδο της χώρας μας από αυτή τη βαθιά κρίση που έχει ταλανίσει τον τόπο μας και το λαό μας με τόσες θυσίες και με τόσες άδικες θυσίες. Θέλω όμως να τονίσω για τούτο. Πέραν του ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια την οποία η κυβέρνηση και τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα θα φέρουν σε πέρας και είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αναμειχθώ, ξέρετε το χαρακτήρα μου στα ζητήματα αυτά, αλλά θέλω να σας τονίσω ότι είμαι εδώ παρόν στο πλαίσιο του ρόλου μου και την υποχρέωσή μου να στήριξω όλη αυτή την προσπάθεια μέχρι το τέλος. Σε αυτό το ξέρετε, το ξέρουν όλοι, θα είμαι συμπαραστάτης πάντοτε στο πλαίσιο του συνταγματικού μου ρόλου. Όμως μου δίνεται η ευκαιρία να τονίσω τούτο με βάση τη χθεσινή απόφαση. Χθες, με αφορμή την Ελλάδα και την ελληνική κρίση, αποδείχθηκε ότι στην Ευρώπη η αρχή της αλληλεγγύης, βασική, αξιακή αρχή, αν θέλετε, του πολιτισμού μας, αλλά και βασική νομική αρχή, με όλα τα προβλήματα που πάντα είχε η Ευρώπη και θα έχει ως την τελική της ολοκλήρωση, λειτουργεί αυτή η αρχή. Επειδή όμως λειτουργεί, πρέπει να αντιληφθούμε και τούτο όλοι οι Ευρωπαίοι τούτες τις ώρες. Το 2017 είναι ένας χρόνος εκλογών, όπου οι ευρωπαϊκοί λαοί αποδεικνύουν, και είμαι βέβαιος ότι θα το αποδείξει ο γερμανικός λαός στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, ότι αντέχουν για να στηρίξουν το ευρωπαϊκό όραμα. Αντέχουν απέναντι σε όλες εκείνες τις δυνάμεις του λαϊκισμού που επιβουλεύονται το ευρωπαϊκό όραμα και την Ευρώπη του μέλλοντος. Μια Ευρώπη που δεν έχει μόνο ρόλο για τους λαούς της. Έχει ένα πανανθρώπινο, πλανητικό ρόλο να διαδραματίσει. Όμως, όπως οι λαοί αντέχουν, έτσι και οι ηγεσίες τους πρέπει να αποδείξουν και εκείνες ότι σε αυτό το κάλεσμα των λαών, γιατί για κάλεσμα των λαών, για υπεράσπιση της Ευρώπης πρόκειται, και οι ηγεσίες παίρνουν το μήνυμα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει, ακριβώς επειδή ο ρόλος της Ευρώπης είναι πανανθρώπινος, πλανητικός, πρέπει να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Έχει μείνει πίσω η θεσμική ενοποίηση. Πρέπει να προχωρήσει και να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό. Σε ό,τι διαφορά την Ευρωζώνη, πρέπει να αναλογιστούμε ότι η Ευρωζώνη στηρίζεται στην οικονομική και νομισματική ένωση. Δεν είναι μόνο νομισματική ένωση, άλλωστε δεν νοείται νομισματική ένωση, πραγματική νομισματική ένωση και ισχυρό νόμισμα χωρίς οικονομική ένωση. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε και εδώ, πέρα από τη θεσμική πορεία που αφορά το σύνολο της Ευρώπης, και στην οικονομική και νομισματική ένωση. Άρα πρέπει να υπάρξουν και σημαντικές αλλαγές ως προς τα εργαλεία που έχουμε και τα αρμόδια όργανα ιδίως, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να μπορέσουν να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο. Και αυτό γίνεται τόσο περισσότερο σημαντικό όσο τούτη την ώρα η Ευρώπη ξέρει ότι σε πολλά πράγματα είναι μόνη της. Αλλά για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της, χρειάζεται ισχυρά εργαλεία, άρα χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη. Η Ελλάδα απέδειξε, πέρα από τη δική της προσπάθεια, ότι θέλει και εκείνη να διαδραματίσει το δικό της ρόλο. Δεν μεγαλοπιανόμαστε. Δεν είμαστε αλαζόνες. Δεν λέμε ότι εμείς θα αλλάξουμε μόνοι την Ευρώπη, όμως λέμε προς όλους τους εταίρους μας ότι είμαστε εδώ με αφορμή και με την εμπειρία, αυτή την τραυματική εμπειρία της ελληνικής κρίσης, να παλέψουμε όλοι μαζί για αυτήν την Ευρώπη που πρέπει να τη φτιάξουμε όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτές της. Είναι ένα χρέος μας. Και νομίζω ότι η δική μας κρίση, το δικό μας μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα μεγάλο δίδαγμα και για μας και για τους λαούς της Ευρώπης, αλλά και για τις ηγεσίες της Ευρώπης. Καλή δύναμη, εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Βουλή. Μάλιστα. Αυτά.